Δεν είναι μόνο οι πανέμορφες και καθαρές παραλίες που κερδίζουν τους λεγόμενους repeaters στο νησί μας, αλλά και οι ομορφιές ενδοχώρα και αυτή την εποχή με τα άγρια τοπία, τα επιβλητικά βουνά και τα γραφικά χωριά όπως αυτό του Ζαρού, το οποίο φημίζεται από τα πλούσια νερά του, το πράσινο, το φαράκι, τα βυζαντινά μοναστήρια και όχι μόνο. Λίμνη Ζαρού ή αλλιώς η όαση της Μεσαράς. Αρκετοί επισκέπτες απολαμβάνουν το καταπράσινο και γαλήνιο τοπίο, ενώ δεν παραλείπουν να ταΐσουν τους πελεκάνους. Γερμανοί και Γάλλοι ενθουσιάζονται από την επίσκεψή τους στη λίμνη του Ζαρού, απολαμβάνοντας τον καφέ τους, ταΐζοντας τις πάπιες, ενώ τις τελευταίες μέρες και τους πελεκάνους που έκαναν αισθητή την εμφάνισή τους. Μου αρέσει πολύ. Είμαστε εδώ για τρίτη φορά. Είναι ένα όμορφο τοπίο. Και τώρα θα πάμε να φάμε πέστροφα. Είχα έρθει και πριν από αρκετά χρόνια. Είναι ένα υπέροχο τοπίο και ήθελα να το δείξω στους φίλους μου. Οι πελάτες που έρχονται αυτή την εποχή είναι περιπατητές πιο πολύ, αυτοί που έχουμε δηλαδή εμείς. Είναι περιπατητές για να κάνουν το βουνό, φαράγγι, ψιλορίτι πολλές φορές. Μάλιστα, μιλάμε για επαναλαμβανόμενους τουρίστες, έτσι. Ναι, έχουμε πολλούς repeaters και για αρκετό καιρό μπορώ να πω. Εκατοντάδες είναι οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες και στην ενδοχώρα που απολαμβάνουν τη βόλτα τους στη λίμνη του Ζαρού ανάμεσα στο πράσινο και στα δέντρα πριν να ακολουθήσουν το μονοπάτι που ξεκινά από τη λίμνη και καταλήγει στο δάσος του Ρούβα. Είναι πιο πολλοί Γερμανοί τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα. Ακολουθούν το μονοπάτι. Το μονοπάτι είναι εδώ, είναι 5 χιλιόμετρα διαδρομή μέχρι το φαράγγι του Ρούβα, είναι το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, το πρώτο χιλιόμετρο. Και καταλήγουν στο δάσος του Ρούβα, στον Αϊζάνι, και γυρίζουν πάλι πίσω. Είναι μια υπέροχη περιοχή. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσείς, φορώντας όμως όχι αυτά τα παπούτσια. Είναι πολύ όμορφα εδώ. Μου αρέσει η φύση, τα ψάρια, τα άγρια βουνά και οι εκκλησίες. Και γκρουπ Ρώσων τουριστών πραγματοποιούν εκδρομή στο όμορφο τοπίο, το οποίο αποτελεί τον κατάλληλο προορισμό για τον περιγκητή που επιζητεί την επαφή με τη φύση, προσφέροντας κλίμα χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Εδώ οι πελάτες μας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, τους αρέσει η ησυχία, τους αρέσει το περιβάλλον. Επισκέπτες απολαμβάνουν δέσματα της τοπικής κουζίνας αλλά και φρέσκες πέστροφες πριν αναχωρήσουν σε ιστορικά μοναστήρια και άλλους προορισμούς και όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, ο Ζαρός είναι μια άλλη όψη του νησιού που αξίζει να επισκεφθούν.